Να ξεκινήσω τον Νίκο Ορφανό. Γιατί αποφάσισες να ασχοληθείς με την πολιτική? Η αλήθεια είναι ότι το απέφευγα για πάρα πολύ καιρό. Το ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω. Και με ρωτάγανε, αλλά το απέφευγα γιατί δεν με εξέφραζε κανένα από τα κόμματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, στις δύο τελευταίες εκπομπές ψήφισα κόμματα τα οποία δεν μπήκαν στη Βουλή. Και όταν με φώναξε ο Σταύρος και μου λέει: πρέπει να βάλεις πλάτη, πρέπει να βοηθήσεις. Ήρθε σε μια συγκυρία που ήδη τις απόψεις που έχει το ποτάμι και τις εξέφρασε πρώτος ο Σταύρος προς τα έξω, εγώ ήδη τις πίστευα. Οπότε, όταν καθίσαμε και συζητήσαμε, του λέω: συμφωνώ απόλυτα σε όλα. Θεωρώ ότι πρέπει να σπάσει αυτό το κομματικό στεγανό. Και επίσης θεωρώ ότι τα δύο μεγάλα κόμματα, το ένα μεγάλο κόμμα και το ένα πρώην μεγάλο, κυρίως δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο του στον ιστορικό και πρέπει να κλείσουν. Να σπάσει αυτό το πράγμα. Και επίσης, τελειώνω, ότι θέλω με την παρουσία μου να ενθαρρύνω και άλλους ενεργούς πολίτες να μην φοβηθούν, να εμπλακούν με τα κοινά, διότι πρέπει, είναι άδικο να θεωρείται η ενασχόληση αυτή κακόφημη, κατάπτυστη και να συκοφαντούνται και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν άγνες προθέσεις. Δεν έχει αδικό παλαιότερα το να είναι κάποιος υποψήφιος, έστω και στο 15 μελές του σχολείου ή στο Σύλλογο Γονών και Δαιμόνων, ήταν τιμητικό. Τώρα το να ασχοληθεί με την πολιτική σου, λέει, άντερα από εκεί. Αλλά εδώ έχω διαπιστώσει μια αντίφαση που ήθελα να τη συζητήσω με κάποιον από το ποτάμι. Όντως, το πολιτικό σύστημα έχει αρχίσει.